Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διευρύνοντας το πλαίσιο της περσινής κοινής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για Θέματα Δημόσιας Υγείας κ. Δημητρίου Μπαλαξή, που αφορούσε μια δράση ενίσχυσης της προσπάθειας θωράκισης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μέσω του αντιγρυπικού εμβολιασμού, αποφάσισε να εντάξει στη δράση της τρέχουσας περίοδου και τον εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου. Καταρχάς, συζητήσουμε το θέμα του εμβολιασμού. Θέλουμε να πληροφορήσουμε ότι οι πολίτες θα μπορούν να έρχονται εδώ στην περιφέρεια, στη Διεύθυνση Υγιεινής και να συνταγογραφούν τα εμβόλια τους, το αντιγρυπικό είτε του πνευμονιόκοκκου, και να γίνονται εδώ, στην περιφέρεια. Η δράση θα υλοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες εντός του μηνός Νοεμβρίου από ώρα 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και θα δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε πολίτες άνω των 60 ετών και γενικότερα σε όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να γράψουν δωρεάν τις συνταγές για την αγορά τόσο του αντιγρυπικού εμβολίου όσο και του εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου. Ταυτόχρονα θα μπορούν να εμβολιαστούν επίσης δωρεάν από το Ιατρικό Στελεχειακό Δυναμικό της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας εντός του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προσκομίζοντας τα εμβόλια που προμηθεύτηκαν από το φαρμακείο της επιλογής τους. Ένα δεύτερο τμήμα που θα αναπτύξουμε, όπως γνωρίζετε ότι αυτή η επιδημία COVID έχει και ψυχικές επιπτώσεις στον πληθυσμό. Θα δημιουργήσουμε μία γραμμή επικοινωνίας. Έχουμε εδώ την κυρία Σκέμπερ, η οποία είναι ψυχίατρος, κάτω στη διεύθυνση, που θα μπορεί να δίνει συμβουλές σε άτομα που έχουν κάποια διαταραχή από αυτή την ιστορία. Θα κάνουμε μία ψυχική διαχείριση της επιδημίας COVID.